με τη μετάνοια να εξηλαιώνεις τον Θεό, όσιος Εφραίμ ο Σύρος, το μαρτύριο. Η πάλη μας είναι αόρατη, όπως λέει η Γραφή. Η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους που έχουν αίμα και σάρκα, αλλά με τις αρχές, με τα πονηρά πνεύματα. Ο Σατανάς πολεμά τους ανθρώπους κρυφά και με δόλο. Αλλά ο Χριστός διασκορπίζει φανερά όλα τα εχθρικά σχέδιά του και μας δίνει δύναμη να τον νικήσουμε. Η πάλη σου, αδερφέ, δεν είναι τυχαία, ούτε αξιογέλαστη, αλλά απέναντίας όλοι οι άγγελοι και ο δεσπότης τους βλέπουν την πάλη σου, αυτή που κάνεις με τον εχθρό. Όταν λοιπόν εσύ αναδειχθείς νικητής εναντίον του εχθρού, ο Θεός και οι άγγελοι σε επαινούν και με χαρά οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό που σου έδωσε δύναμη να νικήσεις τον πονηρό. Γι' αυτό και ο πόλεμος θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, για να γίνεις άξιος και να δοξαστεί ο Θεός και να γίνουν οι άνθρωποι μιμητές σου. Αν λοιπόν σε πληγώσει κάποιο βέλος του πονηρού εχθρού, καθόλου μην πέσεις σε απελπισία, αλλά απεναντίας, όποια φορά θα νικηθείς, να μην μείνει η σιλίτα σου, αλλά αμέσως σήκω επάνω και πολέμα εναντίον του εχθρού. Και διότι είναι έτοιμος ο αγωνοθέτης να σου δώσει το χέρι του, ώστε να σε σηκώσει επάνω από το πέσιμό σου. Όταν δηλαδή εσύ πρώτος απλώσεις το χέρι σου ζητώντας βοήθεια, τότε και ο ίδιος προσφέρει το χέρι του σε σένα για να σε σηκώσει επάνω. Διότι ο άθλιος εχθρός δείχνει όλη του την προθυμία ώστε να σε φέρει σε απελπισία όταν αμαρτήσεις. Εσύ λοιπόν αγαπητέ, μην πιστείς σε αυτόν, αλλά απεναντίας και αν ακόμα πέσεις 7 φορές την ημέρα, φρόντιζε να σηκώνεσαι επάνω και με τη μετάνοια να εξηλαιώνεις τον Θεό. Ποιος λοιπόν, όταν άδειασε το βαλάντιό του, το εξαφάνισε, ή ποιος έμπορος επειδή του έλυσε το εμπόρευμα, συγκέντρωσε και ό,τι άλλο του έμεινε και το πέταξε στη θάλασσα. Μην πετάξεις τα όπλα σου, αυτά που σου έχει δώσει ο Χριστός, και υποχωρήσεις μπροστά στον εχθρό, ντροπιάζοντας τον δεσπότη σου. Θα σου παρουσιάσω ένα παράδειγμα φανερό και κατανοητό. Ο αθλητής του κόσμου, ενώ του μάτιου κόσμου, και αν ακόμα χτυπηθεί δυνατά από τον αντίπαλό του, δεν απελπίζεται ώστε να φύγει από τον αγώνα, διότι αν συμβεί τώρα να νικηθεί, στη συνέχεια νικά ο ίδιος. Μην αναβάλεις αγαπητέ από μέρα σε μέρα να επιστρέψεις στον Κύριο. Μήπως κάποια στιγμή φτάσει σε σένα ξαφνικά η απόφασή του φοβερού δικαστού και σε καλεί να παρουσιαστείς σε αυτόν για να επιστρέψεις σε αυτόν το εμπόρευμα που εμπορεύτηκες με τα τάλαντά του. Πρόσεχε, μήπως αντί για επένους δεθείς χέρια και πόδια και καταδικαστείς στο εξώτερο σκοτάδι. Φρόντισε, όσο ακόμη έχεις καιρό, να πέσεις εμπρός στον δικαστή, παρακαλώντας τον, ώστε να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες σου, για να χαρούμε εμείς μαζί σου, αδελφέ, και να δοξαστεί ο Θεός. Σε αυτόν πρέπει. Δόξα στους αιώνες. Αμήν. Ναι, αγαπητοί μου. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Αμήν.